Εγκατέλειψα τη βούλα. Και πού θα μείνεις? Έλεγα να μείνω εδώ μαζί σου. Τα παιδιά, αγάκι μου. Τα παιδιά μας. Τα παιδάκια μου, πάνε τα παιδάκια μου. Θέμα δεν είναι που πήγαν τα παιδάκια σου. Το θέμα είναι τι κάνουμε για να τα γυρίσουμε πίσω. Λέγε τι θέλεις. Η κόρη μου σήμερα το πρωί εξαφανίστηκε. Ήρθες από τώρα. Έλασε 48 ρίτσες. Και άμα είμαι εδώ και έχω και καιρό, θα φτιάξω μια αναφορουλάτσα στην περιποιηθώ μια και γνωριστήκαμε. Στην κάνω όμορφη. Δεν μου λέτε καλύτερα τι γίνεται με την υπόθεση. Φτιάχνω το φάκελο. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Ύψος, τι ύψος έχετε? Ας το καλύτερα. Ή μου πάθεις και κανέναν υλικό. Μανά, αντρεύομαι. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Είναι. Ποιος σου έδωσε αυτό το χαρτί? Ο άνθρωπος που μου το έδωσε είναι της απολύτου εμπιστοσύνης μου. Εγώ και ο Νίκος δεν είμαστε αδέρφια. Είμαι ο μοναδικός αληθινός Λαμπρόπουλος στην οικογένεια. Λέγομαι Λάκης Λαμπρόπουλος. Από μωρό που ήμουνα ξεχώριζα. Είχα κάτι το ιδιαίτερο. Και πάντα τραβούσα πάνω μου όλη την προσοχή. Προτιμούσα να παίζω μόνος μου. Στα 17 μου γνώρισα τη Βούλα. Και με τη Βούλα γνώρισα τον έρωτα. Ή για να ακριβολογώ, και με τη Βούλα και με τον έρωτα παραγνωριστήκαμε. Αν και ήταν πιο μικρή από μένα, με τη Βούλα είχαμε πολλά κοινά. Το κυριότερο ήταν πως είχαμε και οι δύο μοιοπία. Μόνο που η Βούλα άργησε να το καταλάβει. Καταφέραμε όμως παρά τις δυσκολίες να φτιάξουμε μια όμορφη μεγάλη οικογένεια. Αναγκάστηκα φυσικά να παρατήσω το σχολείο για χάρη της, αλλά δεν γκρίνιαξα ποτέ. Οι οικογενειακές χαρές όμως είναι τόσες πολλές που σε βοηθάνε να χαλαρώσεις και να ξεχαστείς. Αρκεί να μην χαλαρώσεις και να μην ξεχαστείς πάρα πολύ, γιατί... Και θα ήθελα να σας πω κάτι και να το θυμάστε. Να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Να μην τα αφήσετε να χαθούν. Να τα σκέφτεστε κάθε μέρα. Και να είστε έτοιμοι να κάνετε τα πάντα για να τα πετύχετε. Και να ξέρετε ότι μια μέρα των ημερών θα γίνετε σαν και εμένα. Προσπαθώ να βγάλω μια άκρη. Έχω σημειώσει πού σύχναζε η Ανούλα, πού είναι οι φίλες της, πού είναι οι φίλες του Αλέξη ή φίλοι του Αλέξη. Αλλά δεν μπορώ να βγάλω νόημα. Γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο σε όλες τις εταιρείες ραδιοταξίνα? Τις πήρα όλες. Και? Υποτίθεται ότι αν μάθουν κάτι θα με ειδοποιήσουν. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Με το άλλο, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Ποιο άλλο? Με αυτά που έμαθες για σένα και τον Νίκο. Α. Προς το παρόν τίποτα ακόμα. Τίποτα. Μα έχεις φοβερό όπλο στα χέρια σου. Ακριβώς επειδή καταλαβαίνω πόση δύναμη έχω με όλα αυτά που έχω στα χέρια μου και ότι θα μπορούσα να αλλάξω τα πάντα, δεν θέλω λόγω της χαράς μου να κάνω κάποιο λάθος και να τα καταστρέψω όλα. Δεν με νοιάζει αν θα τα χάσει όλα ο Νίκος ή αν θα τα κερδίσω όλα εγώ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αποδείξω ότι αξίζω. Ότι τόσα χρόνια που προσπαθώ και παλεύω, αξίζω για κάτι καλύτερο στη ζωή. Είμαι σίγουρη πως θα έρθει μια μέρα που θα γίνει και αυτό. Προς το παρόν όμως, προτεραιότητα έχουν τα παιδιά. Παρακαλώ. Λάκη, ο Στέφανος είμαι. Είχαμε κανένα νέο? Παίρνω συνέχεια τηλέφωνο και το έχει κλειστό. Και σε μένα το ίδιο λέει, πως το έχει απενεργοποιημένο. Δεν φτάνει που έφυγε, δεν θέλει να μας μιλήσει κιόλας, κατάλαβες? Και έχει φύγει και η Ανούλα δηλαδή, ούτε αυτή μπορώ να τη βρω. Η Ανούλα? Έφυγε κι αυτή? Ναι, δεν στο είπαμε, το γιο του Καρπέτογλου. Το σκάσε δηλαδή? Και ποιος ξέρει τώρα που είναι το κοριτσάκι μου? Πού είναι και τι τραβάει? Έχω πάει στο σχολείο, έχω πάει στο αστυνομικό τμήμα. Έχω τρελαθεί στα τηλέφωνα. Γιατί δεν βγάζεις καμιά αφισούλα με τη φωτογραφία της? Α, καλή ιδέα, δεν τη σκέφτηκα, θα το κάνω. Ωραία. Έχω κι εγώ μια ιδέα στο μυαλό μου. Πρέπει να δω κάποιους ανθρώπους πρώτα. Δεν μου λες, σε καμιά ώρα στη γνωστή καφετέρια μπορούμε να βρεθούμε? Μπορώ. Ωραία. Έλα αγάπη μου, κουράγιο. Πρέπει να μάθεις ποιος είναι ο πατέρας και πρέπει να το αντιμετωπίσεις με θάρρος, σαν άντρας. Διάβαζε. Δεν είναι δυνατόν. Έχουν κάνει λάθος. Γενικό. Αχ, αντρέ μου. Αντρίκο μου, αγάπη μου. Ο μπαμπάς σου είναι ο Λάκης. Αφού εδώ λέει ότι ο μπαμπάς μου είναι ο θείος Νίκος, δικό του παιδί είμαι. Ναι, αλλά αγάπη μου, ποιος ο μεγάλωσε? Ποιος ενανούρισε στα χεράκια του? Ποιος φρόντισε να μη σου λείψει τίποτα, ε? Ποιος? Ο μπαμπάς σου, ο Λάκης. Αφού ο μπαμπάς μου είναι ο θείος Νίκος,
Που τώρα δεν πρέπει να τον λέω Θείο Νίκο, αλλά Μπαμπα Νίκο. Και τον Μπαμπαλάκι δεν πρέπει να τον λέω Μπαμπαλάκι, αλλά Θείο Λάκι. Όχι, αγάπη μου, μη σκέφτεσαι έτσι. Γιατί ο Θείος Λάκης, ο Μπαμπάς Λάκης, ο Θείος. Ποιος το διάολο είπα μείνω πατέρα σου. Ο Θείος Μπαμπανίκος. Αυτός λοιπόν. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος σου είναι εντελώς άγνωστος. Αν το καλοσκεφτείς δεν τον ξέρεις καν. Ευκαιρία λοιπόν να γνωριστούμε. Την κλείδωσα στην πόρτα. Όχι. Τι όχι ρε, πας καλά. Θέλεις να μας κάνει πάλι κανένα ντου ο Λάκης. Τι λέει μωρέ, σιγά. Με τέτοια τράβαλα που έχει αυτός τώρα. Την τράβαλα ρε. Αυτού το μάτι έχει θολώσει. Κινδυνεύουμε. Ρε άκου που σου λέω, ο Λάκης τώρα ψάχνει να βρει την Άννα. Σιγά μην έρθει από εδώ. Θα πάει πρώτα από την αστυνομία, μετά θα πάει από το σχολείο, μετά θα πάει στον αδερφό του, θα αγκαρέψει γνωστούς και φίλους, το γιο του, τη φίλη του, το φίλο του, εσένα, εμένα. Εσένα και εμένα. Άμα να κλειδώ του! Ελέστε. Ναι! Συζητάμε για την ηλιθιότητα που υπάρχει στον κόσμο. Μήπως μάθατε ποια εταιρεία ραδιοταξί ήτανε? Όχι. Μέχρι να μάθετε, σας έχω μια δουλίτσα. Είναι αυτό, κολλάς, θα κάνουμε. Όχι, κάτι καλύτερο. Θα τα κάνετε αφίσες και θα τα κολλάμε παντού. Εμείς, τόσο τυπογραφία υπάρχουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουμε. Πρέπει πάση θυσία να βρούμε την Ανούλα. Πρέπει πηγόντως να βρούμε ανθρώπους και πολιτισμό. Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Ωραία, πάμε από εδώ, είναι καλύτερα. Πάει και από το ξέρεις. Το ξέρω. Α, ναι, πώς, μύριζες τα νύχια σου. Γιατί χάρτη δεν σε βλέπω να έχεις μαζί σου. Ωραίος τουρίστας. Δεν ήρθαμε για τουρισμό. Απ' τα σπίτια μας το σκάσαμε. Και πάλι, ένα χάρτη δεν μπορούσες να τον είχες πάρει μαζί σου. Α, ναι, αφού είσαι τόσο καλή στην οργάνωση, λοιπόν, ο δικός σου χάρτης που είναι? Εγώ δεν έχω φέρει χάρτη, γιατί άφησα σε την οργάνωση. Ωραία. Σαν οργανωτής που είμαι εγώ, λοιπόν, πάμε από εδώ, σου λέω. Όχι. Να πας εσύ από εκεί, πόσο και οργανωτής. Εγώ θα πάω από εδώ. Και καλή τύχη. Επίσης. Φεύγεις, επίσης. I am a glossy photograph. I am in color and softly lit. Overexposed and well blown up. Και εδώ μία. Εγώ πάντως δεν κατάλαβα σε τι χρειάζονται τόσες φωτογραφίες. Σοβαρά μιλάτε τώρα, να μην έχουμε μια εικόνα από το χώρο που ζούσε το θύμα. Κοντζάμε, αυτό πώς το λένε, κοντζάμε έρευνα πάμε να στήσουμε. Να μην έχουμε στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ ξέρω ότι οι έρευνες γίνονται έξω, στο δρόμο. Ναι, θα προχωρήσουμε και εκεί πέρα. Τώρα είμαστε στην διαδικασία που φτιάχνουμε το φάκελο. Α, μια σκέπα φάκελο. Νομίζω πως κάτι κρίσιμο ξέχασα να σημειώσω. Δεν έχω σημειώσει το ύψος σας, ναι. Πονηρούλη. Ποκοπίκο. Θέλεις το ύψος μου, ε. Πολύ. Για το φάκελο. Λοιπόν, σημείωσε. Στον. Στον. Θεό. Θεό. Αυτό δεν είναι ύψος. Ναι. Δηλαδή, άμα πεις τα λιμάρια τους φίλους ότι γνώρισες μια γυναικάρα με ύψος στον Θεό, δεν θα καταλάβουν. Δεν θα καταλάβουν. Λοιπόν, αργούμε πολύ με τις φωτογραφίες. Όχι. Τέτοιο λίγο ακόμα θέλουμε. Καθίστε με σας παρακαλώ λίγο στην πολυθρόνα. Ελάτε. Λίγο τα ποδαράκια σας. Τι έχουν τα ποδαράκια μου? Εντάξει, τίποτα. Αφήστε τα. Ο σύζυγός σας θα αργήσει. Γιατί ρωτάς? Μήπως προλαβαίνουμε να κάνουμε τρελίτσες? Εντάξει, μισή ώρα υπηρεσίας τώρα. Όχι και πως θα είχα και πρόβλημα. Τι λες, μωρή κακομύρη. Εσύ από πάνω μέχρι κάτω θέλεις 3 δρασκελιές. Θα σε πεθάνω. Πάντως μιας και ρωτάς, και για να μην μείνει και ο φάκελος λειψός, θα σου πω ότι ο σύζυγός μου με παράτησε. Τι λες τώρα? Μια ζωή τον έφαγα στη μάπα. Για να μείνω τελικά μόνη. Όχι και μόνη. Πάντα θα υπάρχει μια
ευγενική ψυχή εδώ τριγύρω. Ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε για την μοναξιά, αν θέλετε. Τυχαία να είμαι κι εγώ μόνος, ας πούμε τώρα. Ε, με τόσες φωτογραφίες που με έβγαλες, το κατάλαβα. Την έχεις σπουδάσει. Λοιπόν, σκέφτηκα κάτι για την υπόθεσή μας. Ποια υπόθεσή μας? Για τα παιδιά που φύγανε. Τα παιδιά είναι δική μου υπόθεση και κανενός άλλο. Προσπαθώ απλώς να σε βοηθήσω. Δεν χρειάζεται. Την είδα τη βοήθειά σου σε άλλα πράγματα και να σου πω την αλήθεια, να μου λείπει. Εντάξει, το δέχομαι. Αλλά είτε σ' αρέσει είτε όχι, εγώ ήμουνα με τη Σύση και υπάρχει ένα παρελθόν. Ακριβώς. Ακριβώς όπως το είπες. Παρελθόν. Όχι μέλλον. Δεν έχεις καμία δουλειά μαζί της. Και εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα να αποφασίσεις για εκείνη. Η Σύση είναι ενήλικη και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αμάν. Τι αμάν? Αυτός ο αλήτης που με κατέστρεψε. Ναι. Με χαιρετάει κιόλας. Λάκη, σε παρακαλώ πολύ, ηρέμησε. Τι έγινε? Τολμάς και ρωτάς και τι έγινε, ρε! Λάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ηρέμησε. Εγώ τον κάλεσα τον άνθρωπο. Εσύ τον κάλεσες? Σκέφτηκα ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση και κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Και μία εκπομπή στην τηλεόραση. Πρώτον, δεν είμαστε σε δύσκολη θέση, αλλά είμαι. Και δεύτερον, εγώ αποφασίζω ποια βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Λάκη, γιατί δεν κάθεσαι, σε παρακαλώ, να ακούς τον άνθρωπο τι έχει να μας πει? Γιατί εσένα και αυτόν σας εμπιστεύτηκα μία φορά. Δεύτερη φορά δεν το ξανακάνω το λάθος. Μακριά από την κόρη μου. Και εσύ μακριά από μένα. Τι έπαθε αυτός? Αλήθεια σου λέω, είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Νομίζω ότι υπερβάλλεις. Ο Νίκος σου ζήτησε να τον συνοδεύσει σε κάποιες φιλανθρωπίες. Δεν είναι κακό αυτό? Ναι, καλά. Έτσι μου έλεγες και την άλλη φορά και είδες πως έμπλεξα. Ναι, αλλά τώρα έχεις να κάνεις με τον Νίκο και όχι με την Ναταλία. Για μένα είναι το ίδιο. Άσε που... Τι? Ένα... Η Ναταλία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι με τραβάει πάνω της. Κάτι ανεξήγητο και ακατανίκητο. Το ξέρω πως πρέπει να αντισταθώ. Είναι παντρεμένη, είναι σε άλλη κοινωνική τάξη και είναι και τρελή. Και φοβάσαι πως αν αρχίσεις να μπαινοβγαίνεις σπίτι της, μπορεί να θελήσεις να έρθετε κάπως πιο κοντά, ε? Ναι, γιατί κακά τα ψέματα, όλος ο κόσμος γύρω από αυτό γυρίζει. Τον έρωτα, το σεξ. Και σένα με το Λάκη, τι νομίζεις ότι σας έφερε κοντά? Η επιθυμία. Όχι, όχι. Εμείς με το Λάκη αγαπιόμαστε. Ναι, καλά. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι ο Λάκης ήρθε να μείνει εδώ για να σε κοιτάζει και να τον κοιτάζεις? Αυτά, αδερφούλα μου, είναι και τα παραμύθια. Ο άντρας θέλει μία γυναίκα και η γυναίκα θέλει έναν άντρα. Τελεία και παύλα. Εξαφανίστηκε στην περιοχή του Παπάγου. Παπάγου. Φοράει μεταλλική ταυτότητα στο λαιμό με το όνομά της και έχει κάνει όλα τα εμβόλια. Έχει φουτωτή γουρίτσα και ολόλευκη μουσούδα. Βρήκα κι άλλη. Καλή, ε? Τζάμι. Είναι λίγο στραβή προς τα δεξιά. Εντάξει, μωρέ, καλή. Δεν τρέπεστε? Δεν τρέπεστε? Βάζετε τη φωτογραφία Τσανούλας πάνω από τη φωτογραφία του σκύλου? Φουντωτή ουρίτσα και κατάλευκη μουσούδα. Και τι θες να κάνουμε, ρελάκι? Να χάσουμε όλη τη μέρα μας κολλώντας αφίσες? Ενώ έτσι τελειώνουμε πιο γρήγορα. Ναι, και θα τους βρούμε και πιο γρήγορα. Πού σας, ρε? Πού σας, ρε? Πού σας, ρε, δεν τρέπεστε? Ρε, είναι οι φίλοι σας. Η παρέα σας, η κολλητή σας, αν δεν θέλετε να το κάνετε για μένα, κάντε το για αυτούς! Για αυτούς! Τώρα! Τώρα! Λύσα κακιά με αυτά τα κουδούνια πια! Τι είναι αυτό? Δες μόνος σου! Τι είναι αυτό, παιδάκι μου, δεν καταλαβαίνω. Το τεστ DNA. Είμαι γιος σου. Τι είσαι? Γιος σου. Μπαμπά. Μπαμπά.
ήταν? Κανείς. Και ποιος θύψει το κουδούνι? Κανείς, αγάπη μου. Ήτανε... χάλασε. Χάλασε και ήρθα για να το φτιάξω. Μπράβο. Λέγε, τι θες? Τι εννοείς? Ήρθες σπίτι μου με αυτό το παλιό χαρτο. Τι θες, να με εκβιάσεις, να με φοβήσεις, τι θες σου πίσω? Λέγε, επιτέλους, τι θες να τελειώνουμε? Βασικά ήρθα γιατί παντρεύομαι. Τι? Έχω μια νύφη και δεν έχω σε ποιον να τη γνωρίσω. Παιδάκι μου, είσαι ντύπια ντυπλαμένο. Να στη φέρω να τη γνωρίσεις εσύ, μπαμπά. Ωρε μάνα μου, ωρε μάνα μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πού είσαι, ρε μεγάλε? Βλέπεις εδώ, ε, προχωράει η έρευνα, προχωράει. Τι με δουλεύετε, κύριε Παπαφλέσσα, ποιες έρευνες? Σας παρακαλώ πολύ, πώς μιλάτε έτσι? Καλά ο Άγιος Νικόλας, οι φωτογραφίες της γυναίκας μου τι δουλειά έχουν στον τοίχο σας? Πρώτον, μιλάμε για την πρώην γυναίκα σας, έτσι, αν δεν απατώμε. Και δεύτερον, ξέρεις πώς συμβαίνουν εδώ μέσα? Ένας να την αναγνωρίσει αρκεί. Ποια να αναγνωρίσει τη Βούλα? Η κόρη μου χάθηκε. Και νομίζω ότι άμα τις έχουν δει και τις δυο μαζί θα θυμούνται περισσότερο την κόρη σου. Γίναμε όλοι detective τώρα και σχολιάζουμε τις μεθόδους αστυνομίας. Γεια, έλα! Τέλος πάντων. Εγώ ήρθα εδώ να σας πω τα αποτελέσματα που έχω από κάποιες έρευνες που έκανα. Έρευνες? Έκανες εσύ έρευνες? Μάλιστα. Πήρα την πρωτοβουλία και τηλεφώνησα σε όλες τις εταιρείες ραδιοταξί που βρήκα στο κατάλογο και τους ρώτησα ποια είναι η συγκεκριμένη περιοχή από την οποία φύγανε, που συγκεκριμένα έγινε η παραλαβή, πιο συγκεκριμένο βράδυ έγινε και περιμένω να μου πούνε ποιο συγκεκριμένο οδηγός ήταν που τους πήρε. Αλλά μέχρι στιγμής... Σε έχουν συνδέσει με το συγκεκριμένο Κάιρο. Ωπα ρε Λαμπρόπουλε. Τι είναι αυτό? Έλος. Λέει. Γι' αυτό έλεγα, αν θέλετε να τους πάρετε κι εσείς κάποιο τηλέφωνο, να τους πιέζετε λίγο. Και να τους πάρω εγώ, ρε μεγάλε. Εσύ πριν είπες μόνος σου, έκανα έρευνες είπες. Δηλαδή έρχεσαι εσύ ο πολίτης να μας πεις ότι έκανες έρευνες και εμείς που έχουμε φάει, ας πούμε, και δύο μήνες εκπαίδευση έχουμε φάει, να βγούμε και ηλίθια από πάνω, ας πούμε, τώρα να πούμε. Όχι, εγώ δεν. Τι όχι, εγώ δεν, και εσύ δεν, και εμείς δεν, να πούμε. Άκου να σου πω, Λαμπρόπουλε, και θα σου το πω για πρώτη και τελευταία φορά. Και εσύ κόρθος όταν μιλάει εξουσία. Κάτσε καλύτερα. Λοιπόν, εγώ θα παίρνω τα ραδιοταξί, εγώ θα ρωτάω τι έγινε και εμένα θα συνδέουν με Κάιρο. Γεγέ! Και εγώ, αν και εφόσον το κρίνω απαραίτητο και ουσιώδες, θα σε παίρνω και εσένα και θα σε ενημερώνω. Εντάξει. Λοιπόν, κάντε να τώρα γιατί έχουμε και δουλειά στο site. Τι έχεις φάει, ρε Λάκη? Κουνουπίδι. Ο γκρατέ. Αυτό δεν είναι στο κεφάλι μου. Είναι πραγματικότητα. Καμία αντίρρηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αντιμετωπίζονται αρκεί να το θέλουμε. Δεν ξέρω. Εγώ μεγάλωσα φυσιολογικά. Με πήγαιναν στις κούνιες. Πήγα σχολείο, πανεπιστήμιο, στρατό. Μετά ήμουν άνεργος, πτυχιούχος χωρίς μέλλον. Οι γυναίκες δεν με θέλανε, η κοινωνία διαφορούσε. Απόλυτα φυσιολογικό. Αλλά τώρα αισθάνομαι πως πάω να μπω σε έναν κόσμο που δεν τον ξέρω. Και αυτό είναι εντελώς μη φυσιολογικό. Μήπως φοβάστε αυτή την έλξη που νιώθετε για την Αταλία? Ακριβώς. Γιατί βλέπετε, είμαι σίγουρος πως δεν είναι η Αταλία αυτή που με τραβάει, αλλά τα λεφτά της. Από τότε που μου έκλεψε το σόβρακο, ονειρεύομαι τον εαυτό μου πλούσιο. Πιστεύω ότι πρέπει να κρατηθείτε μακριά από την Αταλία. Δηλαδή? Να κάνετε σχέση με κάποια άλλη. Πού πάω, Χριστέ μου? Αλέξη! Αλέξη! Πλάκα! Αλέξη! 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 Έπεσα! Τι έγινε, τι έπαθε? Χτύπησα και έπεσα και πονάω πολύ. Είδες τι γίνεται για να φεύγεις μόνος σου χωρίς εμένα? Εσύ έφυγες και με άφησες. Όχι, δεν έφυγα εγώ, εσύ έφυγες μόνη σου. Ωραία,
γίνεται τώρα να τα βάλουμε αυτά στην άκρη και να τα βρούμε και μετά να βρούμε έναν τρόπο να φύγουμε από εδώ. Γίνεται. Αλλά να ξέρεις τον καβγά εσύ τι ξεκίνησες. Να πάρω τα παιδιά ένα τηλέφωνο να μας στείλουν λεφτά. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω? Βασικά υποσχεθήκαμε στο Λάκι ότι πρέπει να φτιάξουμε αφίσες για την εξαφάνιση και τέτοια. Και είχαμε κάποιες ιδέες που δεν του πολύ αρέσανε. Και είπαμε να μας βοηθήσεις εσύ να φτιάξουμε κάμια αφίσα. Που έχει και καλλιτεχνικό μάτι. Ναι. Ωραία. Όπου μιλάμε τζάμι, θα κάνει όλη τη δουλειά αυτή. Έπρεπε να το είχαμε σκεφτεί από την αρχή αυτό. Ο Αλέξης! Πού είσαι ρε φυγά? Έλα Μαρίε, άκου πολύ προσεκτικά γιατί δεν έχω πολύ μπαταρία. Τι έπαθες? Είμαστε με την Άννα εδώ, σε πολύ άσχημα χαλιά. Έχει πέσει, έχει χτυπήσει, πεινάμε. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε πού να κοιμηθούμε. Γενικά είμαστε άστα να πάνε. Τι μου λες ρε! Πρέπει οπωσδήποτε να μου στείλει λεφτά. Ακούς? Ακούω, αλλά πού είστε? Α, είμαστε στην... Τελείωσε η μπαταρία. Τι σου είπε? Είναι λέει χτυπημένη. Πάθανε κάποιο ατύχημα και δεν έχουν λεφτά. Εν τω μεταξύ πεινάνε. Θα πάθανε καμία δηλητηρίαση σίγουρα. Γι' αυτό κι εγώ δεν θα φύγω ποτέ από το σπίτι μου. Ο Αλεξάκης μου. Αυτό είναι! Το όνομα του ταξιτζή είναι Αλεξάκης. Το πρωί που πήρα η τηλεφωνήτρια μου είπε πως τόσο νωρίς δεν θα έβρισκα ταξί. Γι' αυτό μου έδωσε το τηλέφωνο ενός ξαδελφού της. Το ξαδέρφο του Αλεξάκη. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι η τηλεφωνήτρια κλέβει την εταιρεία και σπρώχνει τον ξαδελφό της. Ντιν! Όχι ρε! Σημαίνει πως πάμε στην αστυνομία, βρίσκει το ταξιτζί και μετά βρίσκουν τα παιδιά. Μην κάνουμε τα κλειδιά που μου έδωσες. Καλά έκανες. Γι' αυτό τα έδωσα, για να ανοίγεις και να μπαίνεις μόνος. Μου φαίνεται κάπως περίεργο που... Που έρχεσαι εδώ αντί να πηγαίνεις σπίτι σου, ε. Μπορεί επειδή είναι αρχή ακόμα. Ναι, επειδή είναι αρχή. Θα συνηθίσω. Κι εγώ. Σου φαίνεται περίεργο και εσένα που είμαι εδώ? Ναι, όχι. Θέλω να πω... Μελινά, μάλλον βιάστηκα να έρθω. Όχι, Λάκη, όχι! Δεν θα πας πουθενά. Δεν θα φύγεις πάλι. Εσύ δεν είπες τώρα προηγουμένως ότι σου φαίνεται περίεργο που είμαι εδώ? Μου φαίνεται περίεργο. Όχι όμως επειδή δεν σε αγαπάω και επειδή δεν σε θέλω. Μου φαίνεται περίεργο επειδή πάει καιρός από την τελευταία φορά που ήμουνα μόνη σε ένα σπίτι με έναν άντρα και τότε περπατούσα. Λάκη, να ξέρεις ότι σε αγαπάω. Και το ξέρω ότι με αγαπάς κι εσύ. Μόνο που φοβάμαι. Κι εγώ. Πιστεύω όμως πως μπορούμε να ξεπεράσουμε τους φόβους μας. Κι εγώ. Αρκεί να κάνουμε ένα-ένα τα βήματα και να το συζητάμε πρώτα. Κι εγώ. Εντάξει. Έλα τώρα να σε φιλήσω κανονικά. Τι εννοείς κανονικά, δηλαδή, σαν φίλη, σαν γνωστή ή σαν... Έτσι. Τώρα κατάλαβα. Έτσι σιγά σιγά και ένα-ένα θα μπουν όλα τα πράγματα στη θέση τους. Τώρα τι λες να κάνουμε? Τι θα έλεγες να φάμε? Ναι, καταπληκτική ιδέα. Να μαγειρέψουμε μαζί. Έτσι θα σπάσει και περισσότερο ο πάγος μεταξύ μας. Εξάλλου, ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πρώτα απ' όλα, πετάμε το χθεσινό φαγητό. Έπειτα είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το καινούριο. Τι τραβάει η ώρα σου? Τι έπαθες? Το φαγητό που μόλις πέταξες, το έφτιαξα πριν μισή ώρα. Ψυχραιμία! Εύκολο να το λες. Δεν κινδυνεύεις να χάσεις όλη σου την περιουσία.
Ούτε ήρθε ο γιος του Λάκη να σου τρίψει το τεστ με το DNA στα μούτρα. Ούτε έχεις την Ναταλία να σε τραβάει στις φιλανθρωπίες της. Καταρχήν ως προς την Ναταλία. Μου είπες ότι σκέφτηκες έναν τρόπο να λύσεις το ζήτημα. Ναι. Είπα σε αυτό το βλάκα, το θεολόγο, το φίλο του Λάκη, να πηγαίνουμε μαζί στις φιλανθρωπίες. Αλλά και πάλι. Με κόβεις εμένα για φιλανθρωπίες. Τώρα, κοίτα, αν το ζητούμενό σου είναι να φανείς ευαισθητοποιημένος στα μάτια της Ναταλίας, δεν χρειάζεται να πηγαίνεις και να δίνεις εσύ το σίτιο στους άστεγους. Αλλά. Νίκο μου, εσύ είσαι ένας άντρας με κύρος, με οικονομική επιφάνεια. Άρα, μπορείς να δωρήσεις χρήματα. Σωστά. Κοίτα, φωνάζεις το θεολόγο. Του δίνεις κάποια χρήματα και αυτός πάει. Όπου του πεις θα πάει. Και εσύ δεν πας πουθενά. Καταλάβες. Πηγαίνει εκεί. Αυτό θα κάνω. Μπράβο. Και τώρα, όσο για τον Ανδρέα, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνετε και ένα δεύτερο τεστ DNA για επιβεβαίωση. Τι λες τώρα, είσαι τρελός! Θα μας πάρει χαμπάρι, Ναταλία, χάθηκα! Να το κάνετε κρυφά, Νίκο μου. Και κοίταξε, να τα έχεις καλά με τον Ανδρέα, ώστε να είσαι σίγουρος. Πώς να τα έχω καλά, που αυτός ο βλάκας θέλει να έρθει να μου γνωρίσει τη μέλουσα γυναίκα του. Ωραία, γνώρισέ την, που είναι το τόσο τραγικό. Ναι, μήπως θα φέρω και την Ναταλία εδώ να κάνουμε όλοι μαζί μια ευτυχισμένη οικογένεια. Κανόνισε μια συνάντηση όταν θα λείπει η Ναταλία. Μην γίνεσαι τόσο αρνητικός, πώς θα λύσεις τα προβλήματά σου. Ωραία. Ωραία. Θα στέλνω το θεολόγο να δίνει τα χρήματα. Θα τα έχω καλά με τον Ανδρέα. Θα γνωρίσω την Ήφη χωρίς την Ναταλία. Και με το Λέκη. Τι θα γίνει με το Λάκη. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Και ύστερα μου λες να μην είμαι αρνητικός. Όλα θα τα χάσω. Όλα. Ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό που παραγγείλαμε. Αν και μου θυμίζει λίγο τη Βούλα. Και να φανταστείς πως κάποτε πίστευα πως η Βούλα ήταν τα πάντα για μένα. Τώρα δεν τη βρίσκω καν ελκυστική. Αυτά, αδερφούλα μου, είναι για τα παραμύθια. Ο άντρας θέλει μία γυναίκα και η γυναίκα θέλει έναν άντρα. Τελεία και παύλα. Δεν πάμε να κάτσουμε στον καναπέ. Όχι. Ωραία είναι και εδώ είμαστε. Όχι, απλώς έλεγα ότι αν εσύ ήθελες να πάμε στον καναπέ, εγώ δεν θα έλεγα όχι. Ένα περίεργο πράγμα, βρε παιδί μου. Αλλά εδώ στην κουζίνα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ίσως επειδή έχω συνηθίσει. Θα πάμε καμιά ώρα στον καναπέ, πώς την έχεις δει. Να έρθουμε και πιο κοντά. Έλα πιο κοντά. Αισθάνομαι λίγο πιασμένη. Α, θα κρύωσες χθες το βράδυ. Ναι, αλλά πονά. Θα σου περάσει. Μωρελάκι, δεν μου κάνεις λίγο μασάζ? Να αισθανθείς πιο άνετα. Δεν είναι καλύτερα τώρα? Ναι, άλλο πράγμα. Γιατί δεν βγάζεις και το παντελόνι σου? Το λέω για να αισθανθείς ακόμα πιο άνετα. Το βγαλές? Μισό λεπτό. Να πάω να βάλω την πιτζάμα μου. Δεν πειράζει, κάτσε όπως είσαι. Thank you.
Ω, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Συγγνώμη. Μάλλον θα είναι τα παιδιά. Απόκλειψη. Θα παίρνει από το τηλέφωνο. Ανούλα. Ποιος. Α, κύριε Παπαφλέσσα. Ναι, τι. Τον βρήκατε. Ωραία. Κρατήστε τον εκεί. Έρχομαι αμέσως. Από το αστυνομικό τμήμα ήταν. Βρήκανε το λοκατζί. Του, ταξιτζί. Πάω και θα έρθω, έτσι. Θες να έρθω. Όχι, πρέπει να τρέξω. Συγγνώμη. Με το μασάζ θα συνεχίσουμε όταν επιστρέψω, έτσι. Χαρά. Ποιος είναι? Εγώ, ο Κώστας. Ποιος? Ο Κώστας από το σχολείο, συνάδελφος. Και τι θες? Να, έλεγα αν ήθελες να... Τι? Δεν ακούω. Έλεγα αν ήθελες να πηγαίναμε καμιά βόλτα πιο μετά. Γιατί δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ για μένα, αλλά εγώ για σένα έχω την καλύτερη. Και πολύ όμορφη σε βρίσκω και πολύ σεξι και πολύ έξυπνη και απ' όλα. Μαμάς! Είστε δυο λεπολόπαιδα, μεσημεριάτικα. Να φύγετε, να πάτε αλλού να κάνετε τις φλάκες. Οπότε! Το βράδυ σε περιμένω ακριβώς εδώ, στις 9. Θα πάμε στο σπίτι. Πού είναι, ρε! Πού είναι τα παιδιά, λέγε! Πού είναι τα παιδιά, λέγε! Πού είναι τα παιδιά! Τι κάνεις να μου, τι κάνεις! Να μας πει πού είναι τα παιδιά, ο ταξιτζής! Αυτός δεν είναι ο ταξιτζής, αυτός είναι ο καφετζής! Αυτός είναι ο ταξιτζής! Σκοπάνω, ρε! Λέγε, ρε! Όπα! Εδώ μέσα κάνω εγώ κουμάντο, εντάξει! Εντάξει. Λοιπόν, πατέρας των παιδιών. Χάρηκα. Των κοριτσιών μόνο. Ναι, αυτά είναι τα παιδιά. Ναι, αλλά με άλλα ρούχα. Εννοείται με άλλα ρούχα, ρε μεγάλα. Με εσύ τι φορά τα ίδια που φορούσε και πέρυσι. Ναι, και πρόπερσι. Πού τα πήγες τα παιδιά? Όπα, πού τα πήγες τα παιδιά? Στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι, στο λιμάνι του Πειραιά. Αλλά πού ακριβώς, ποιο πλοίο πήρανε? Όπα. Ναι, αλλά σε ποιο πλοίο πήρανε? Α, δεν ξέρω. Εγώ είμαι από την Πάτρα και πάω ο δικός. Πού? Στην Πάτρα. Καλό ταξίδι. Ναι, δεν άκουσες τίποτα για το μέρος που θέλανε να... Κάτι θα άκουσες για το μέρος που θέλανε να... Να. Να τι? Να πάνε. Δεν θυμάμαι. Ό, δεν θυμάσαι, να θυμηθείς. Πώς, να θυμηθείς. Βάλε κάτω το μυαλό σου, να θυμηθεί. Συγγνώμη. Είμαι για τίποτα κατηγορούμενος εδώ? Όχι, κύριε. Όχι, δεν είστε κατηγορούμενος, αλλά ρωτάμε, κύριε. Μπορώ να φύγω. Έχω παρατήσει και τη δουλειά. Μπορείτε. Όχι, μπορεί να φύγει. Όχι, άμα κάτσετε, μπορεί κάτι παραπάνω να θυμηθείτε. Λοιπόν, έλα. Μπορείτε. Άμα χρειαστούμε τίποτα, ας ειδοποιήσουμε. Εδώ είναι η πόρτα. Παιδιά μου φύγανε. Η Άννα και η Σύση. Δεν μπορώ να τα βρω πουθενά. Δεν ξέρω τι να κάνω, πατέρα. Μπορεί, αν πάω να βρω αυτό το γελίο το δημοσιογράφο, να μας βοηθήσει να τα βρούμε τα παιδιά, αλλά από την άλλη... Βαρέθηκα να σκύβω το κεφάλι, ρε πατέρα. Να πάω και να παρακαλάω κάποιον που κανονικά δεν θα έπρεπε να καταδεχτώ ούτε να τον φτύσω με αυτά που μου έκανε. Αλλά για χάρη των παιδιών... Ίσως πρέπει να καταπιώ την περηφάνεια μου, ε? Τι λες, πατέρα? Δεν θα μου πεις? Δεν θα μου δώσεις κάποιο σημάδι να ξέρω τι να κάνω? Πατέρα, με άκουσες? Πατέρα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, πατέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο μπαμπάς με άκουσε και μου έστειλε τηλεόραση. Τι λες, βε φίλε? Ναι, τώρα μιλούσαμε και μου την έστειλε. Αυτή η τηλεόραση είναι και το γραφείο του Παπαγιάννη. Όχι, για μένα είναι, ξέρω, το έχουμε κανονίσει. Θα το κάνω. Ποιο? Αυτό με την εκπομπή. Θα το κάνω.
Γεια σας, κύριε Κυριακό. Σπίτι είμαι. Όχι, όλα ήρεμα είναι. Δεν φάνηκε καθόλου ο κύριος Λάκης. Είμαι σίγουρος γιατί θα τον είχα δει. Και ο κύριος Νίκος καλά είναι. Σχετικά ήρεμος. Γιατί είναι περίεργο αυτό? Καλά, θα μου πείτε όταν έρθετε. Η κυρία Ναταλία... Αχ, αυτή είναι καλύτερα από όλους μας. Πώς είπατε? Να τη φιλήσω? Δηλαδή θέλετε να μου πείτε πως με τον κύριο Νίκο είναι όλα μέλη γάλα? Καλά, μέχρι εχθές ψάχνετε να βρείτε άντρα για να το φορέσετε. Πάνε αυτά, τελειώσανε. Τώρα η σχέση μας έχει μπει σε έναν άλλο δρόμο. Δεν μου λες ανηφόρα για κατηφόρα. Είναι ο δρόμος της αγάπης, της κατανόησης, του αμοιβαίου σεβασμού. Αυτό θα πει πως έχει κανένα δίμηνο να σας ακουμπήσει, που σημαίνει πως όπου να είναι θα σαλτάρετε και θα αρχίσετε πάλι να ψάχνεστε. Μόλις μίλησα με τον μπαμπάκα σας. Μου είπε να σας φιλήσω. Εδώ είσαι, βρε αγάπη μου, και σε ψάχνω σε όλο το σπίτι. Εδώ είμαι, Νίκο μου, πού αλλού? Το νερό είναι υπέροχο, κύριε Νίκο. Χάνεται. Ναταλίσσα μου, ήθελα να σου πω για αυτές τις φιλανθρωπίες που λέγαμε. Αχ, Νίκο μου, ας τις αφήσουμε και σήμερα τις φιλανθρωπίες. Είμαι πολύ κουρασμένη. Ναι, αυτό έλεγα κι εγώ. Και επειδή έχει πέσει και πολλή δουλειά, έλεγα να τα αναλάβει ο κύριος Κώστας από εδώ. Καλησπέρα. Ό,τι θες, Νίκο μου, ό,τι θες. Ωραία. Να του δώσουμε μερικά χρήματα, μωρέ, να πάει σε κανένα ίδρυμα, να δει και καμιά άσχημη μέρα κανένα συνάνθρωπός μας, ε. Και μετά κατά τις 9 θα πάω για σουβλάκια. Εντάξει, είπα, εντάξει. Ωραία, πάμε. Και κάτι ακόμα. Τι άλλο, τι, Νίκο μου? Μέσα στα πλαίσια της φιλανθρωπίας μας έχει πιάσει. Έλεγα να δώσω καμιά δουλειά εκεί στο γιο του Λάκη μου, ρε, τον Ανδρέα. Ό,τι θες, Νίκο μου, ό,τι θέλεις. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και πιστεύω πως ο κόσμος θα ενδιαφερθεί. Θα έχουμε αποτέλεσμα. Ναι, πριν συμφωνήσουμε, θέλω να θέσω έναν όρο. Δηλαδή, 2. Δηλαδή, 3. Πρώτον, θέλω να μου ζητήσεις συγγνώμη. Δεύτερον, θέλω να βλέπω ό,τι γυρίζεις. Και τρίτον, θέλω να δω την εκπομπή ολόκληρη πριν την παίξεις. Τίποτα άλλο μήπως θέλεις? Όχι, αυτά. Ωραία. Μπίλη, πάρα φύγουμε. Κάτσε, μη φύγεις. Τι να κάτσω, δεν τον άκουσες? Σε λίγο θα μας πει πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο υπερβολικός, αλλά με τα πράγματα που συνέβησαν τότε δικαιολογείται. Λοιπόν, είστε δύο σοβαροί άνθρωποι. Δώστε τα χέρια και συμφωνήστε πως αυτή τη φορά όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Πιο σφιχτά. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω? Τίποτα να μην κάνεις. Θα τα κάνουμε όλα εμείς. Δηλαδή εγώ. Δηλαδή ούτε καν εγώ. Ο Μπίλης από εδώ πέρα είναι ο βοηθός μου. Θα αναλάβει τα πάντα. Εγώ το μόνο που θέλω από σένα είναι να είσαι με τη γυναικούλα σου αγαπημένος και να είσαστε μαζί όπως πάντα. Δηλαδή να κάνω ότι γυρίζω σπίτι. Για χάρη των παιδιών, Λάκη. Για χάρη των παιδιών. Snuggie gives you the freedom to stay warm and work on your computer, sip your tea, read a book, or do just about anything else. The ultrasound please. Βρήκανε καιρό να φύγουν οι γαϊδάρες. Όλα μόνη μου πρέπει να τα κάνω. Μπα, τι βλέπω. Γι' αυτό η εξοχότητα, ο Λάκης πέρασε να μας επισκεφτεί. Πώς και από τα μέρη μας, κύριε Λάκη? Με το αυτοκίνητο περνούσα και χάλασε το αυτοκίνητο και ήμουν εδώ κοντά και είπα να ανέβω να πάρω ένα τηλέφωνο, αν δεν σε πειράζει. Mm-hmm.
συνεργείο παίρνω. Ένα παντάνα. Τέτοια ώρα θα κλείσανε μάλλον, θα είναι κλειστό. Α, θα κάτσω εδώ να περιμένω άμα είναι. Πού πας, παιδάκι μου? Μέσα στο... Να... Άμα θες, έλα. Λειτουργήσε, σου λέω, λειτουργήσε. Στάθηκα μπροστά της και σκεφτόμουν τη χαρά και τα σουβλάκια και ξαφνικά ήταν σαν να μην υπήρχε, χάθηκε. Μπράβο, επιτέλους. Ναι, επιτέλους. Λυτρώθηκα, απελευθερώθηκα. Και κανόνισες και με τη χαρά που σου άρεσε εξ αρχής. Αυτό που το βάζεις. Και εμείς με το Λάκη κάναμε πολλά βήματα σήμερα. Μιλήσαμε, είπαμε για τους φόβους μας ο ένας τον άλλον και ήρθαμε και κάπως πιο κοντά. Σήμερα είναι η μέρα μας, αδερφούλα. Έτσι φαίνεται. Ελπίζω να είναι και η νύχτα μας. Έλα, πού είσαι? Βασικά ήμουνα... Ερχόμουνα εκεί και... Αλλά χάλασε το αυτοκίνητο και... Αλλά ήτανε κοντά στο συνεργείο και λέω... Δεν πάω να το φτιάξω. Σε πόση ώρα θα είναι έτοιμο? Μπορεί να πάρει και όλη νύχτα. Όλη νύχτα? Και θα κάτσεις εκεί? Μπορώ να κάνω αλλιώς. Είναι ότι το χρειάζομαι το αυτοκίνητο. Αν δεν το χρειαζόμουν, δεν θα το χρειαζόμουν. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα. Θα σε πάρω μόλις ξεμπερδέψω. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ποιος ήταν ο Λάκης? Χάλασε, λέει, το αυτοκίνητό του. Και θα μείνει όλη νύχτα στο συνεργείο για να το φτιάξουν. Ρε τον κακομύρι. Αυτός έχει πάθει ψύχωση με αυτό το ρημάδι. Είμαι σίγουρος ότι είναι ικανός να κοιμηθεί στο τιμόνι. Ναι, σιγά μην έχει πάθει ψύχωση. Και σιγά μην μείνει όλη νύχτα στο συνεργείο. Τι θες να πεις? Ότι μπορεί να τον πίεσε περισσότερο από όσο έπρεπε. Μπορεί να τρόμαξε. Μ' αρέσει που έβαλα και από αυτό για να μυρίζω ωραία. Αφού πάλι μόνη μου θα κοιμηθώ. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Ο Λάκης δεν λέει ποτέ ψέματα. Να σου πω, δεν είπαμε πως σήμερα είναι η μέρα μας? Άντε να πας κι εσύ στη χαρά. Τι ώρα έχετε ραντεβού? Στις 9. Δηλαδή μια ώρα πριν. Δεν μου λες εσύ. Τι συμβαίνει? Τι να συμβαίνει, βούλα μου? Ας τα βούλα μου και τα σούλα μου και λέγε. Σιγά μην ήρθες επειδή σου χάλασε το αυτοκίνητο. Για χαζί με περνάς. Λοιπόν, λέγε, τι ετοιμάζεις? Τίποτα δεν ετοιμάζω, αλήθεια σου λέω. Σου τορκίζομαι. Να, σου φιλάω το σταυρό. Θα παίζεις? Τι εδώ θα κοιμηθείς? Εσύ δεν κοιμούσαι στο κρεβάτι μας τις καλές εποχές. Καλές εποχές, κακές εποχές. Έτσι γίνεται στα ζευγαριά. Μια είναι έτσι, μια είναι αλλιώς. Δεν βαριέσαι. Καλή νύχτα. Αχ, μωρέ Ανούλα. Ναι. Εντάξει, αγάπη μου, εδώ μπορώ να σ' αφήσω? Ναι, αλλά πρόσεχε. Σιγά, το πόδι μου. Α, εντάξει. Εντάξει, ναι. Ναι. Κάνα ψηλό στραμπουλιγματάκι θα ήταν. Να χαλά, δεν με πονάει καθόλου. Και κόντεψα δηλαδή εγώ να σε κατευθώ για ένα ψηλό στραμπουλιγματάκι. Ε, ωραία. Θυμωσές. Έλα, εντάξει, άσε. Έλα, μωρέ, σε παρακαλώ, μη θυμώνεις. Ήταν αυτό, άκουσες? Ναι. Ήταν ένα ζώο, θα ήταν. Όχι. Το στομάχι μου. Γυρνάω. Ναι. Βουλά, ο Στέφανος είμαι. Είναι ο Λάκης εκεί?
Μέσα είναι και κοιμάται. Κοιμάται. Μιλήσατε καθόλου? Ναι, μιλήσαμε. Γιατί? Α, ωραία. Πες του τότε, μόλις ξυπνήσει, πως με ειδοποίησε ότι η κάμερα θα έρθει νωρίς. Ποια, η κάμερα? Ναι. Αγλάκι μου, λάκι μου! Παναγία μου! Αγλάκι μου, τα παιδιά μας! Πούντα! Δεν ξέρω, χαθήκανε, τους σκάσανε, φύγανε από το σπίτι μας. Καλά, εσύ τώρα το πήρες από εδώ. Μπράβο, μπράβο, τέλεια! Τι τέλεια, τσίρον, ποιοι είστε εσείς? Να και εγώ, καλημέρα. Καλημέρα, ποιοι είναι αυτοί, Βουλά? Σήκω, να συνεχίσουμε. Τι να συνεχίσουμε, να σου με εξηγείς και εμένα κάποιος τι γίνεται εδώ πέρα. Λάκι μου, δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω το βράδυ να το βγάλω. Ποιον? Τι έγινε? Πού μιλάω σε εσάς είμαι? Α, εδώ είναι η κουζίνα μας, που εδώ φτιάναμε τα πρωινά. Ναι, ναι, εδώ δηλαδή έφτιαχνε πρωινό η Σύση με την Ανούλα μας, πρωτού φύγουν. Και σε εκείνο εκεί το τραπέζι, άμα γυρίσει η κάμερα θα το δει, είναι που τα τρώγαμε. Ναι. Πόσο μας λείπουν τα παιδάκια μας, Ελάκι μου. Πολύ, πάρα πολύ. Ελάκι μου, Ελάκι μου. Τα παιδάκια μας, Ελάκι μου. Και εδώ, όχι, εδώ, κουμπάγανε τα κλειδιά τους όταν μπαίνανε. Ναι, ναι, και σημειώστε ότι αυτό το τραπεζάκι τους άρεσε πάρα πολύ. Το είχα αγοράσει εγώ όταν πρώτο ήρθαμε. Τελείωσα. Και εδώ βλέπανε τηλεόραση. Συνήθως Μέκα. Θέλετε να τραβήξετε και την τουαλέτα, να πάμε να... Αυτό είναι το αυτοκίνητό μου, το μας. Που με αυτό πηγαίναμε βόλτες, πηγαίναμε στο σχολείο, πηγαίναμε εκδρομές. Ναι, και από όλους σου λέγανε να το αλλάξεις και να πάρεις ένα άλλο της προκοπής όπως όλος ο κόσμος. Δεν μου το λέγανε αυτό. Στο λέγανε. Καλά. Μπορεί να μου το είχαν πει κανένα δυο φορές. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι κάνει? Πολλά με αφήσεις, κύριε Λικέρκα. Α, ναι. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη που σας ενόχλησε. Καλά, δεν πειράζει. Άντε, πηγαίνετε από εκεί! Ακουκολάτε, αφήσει. Τι έγινε, ποια παιδιά εξαφανίστηκαν? Είναι ο Καρπέτογλου και η ξαδέρφη μου η Λαμπροπούλου. Δεν είναι πολύ γλυκά μωράκια. Ειδικά ο Αλέξης. Ο Λάκης μας είπε να φτιάξουμε αφήσεις. Και κάναμε κάποιες χθες, αλλά ήταν πολύ πρόχειρες. Και έτσι τις ξαναφτιάξαμε πάλι από την αρχή. Εγώ τις επιμελήθηκα. Ναι, και όλα αυτά με δική μας πρωτοβουλία. Α, εντάξει, ναι, εντάξει. Άμα είναι με δική σας πρωτοβουλία, δεν το συζητάμε. Δεν πηγαίνετε από εδώ! Τακιστέτε και μαζέψε όλες τις αφήσεις. Άκου, το ζήτησε ο Λαμπρόπουλος. Σιγά το πρόσωπο. Και το θράσος να μας απειλήσει ότι θα φέρει εδώ μέσα τα κανάλια. Σε μένα, ο Λαμπρόπουλος, τα κανάλια. Αμάν. Ο Λαμπρόπουλος με τα κανάλια. Γρήγορα, γρήγορα, κάντε το κονάτι, γρήγορα. Δώστε και με. Γρήγορα, εδώ το σιγουρί. Γρήγορα, εδώ βάλε. Βρε καλώς τα παιδιά. Τι μπορώ να κάνω για σας? Το σχολείο μας είναι ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, το οποίο φροντίζει ιδιαίτερα για όλα τα παιδιά. Και μάλιστα τα δίδακτρα δεν είναι καθόλου υπερβολικά, αν μάλιστα τα συγκρίνει κανείς με κάποια δίθεν ακριβά σχολεία. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε πιο πίσω. Δεν βλέπετε ότι μιλάω στα κανάλια. Ναι, θα μας πείτε όμως κάτι και για τα παιδιά. Μάλιστα, αλλά για ποια από όλα τα παιδιά? Πάλι εσύ. Σε έλεγα κι εγώ που χάθηκε αυτό το παιδί. Τι έγινε, αγόρι μου? Πώς πάει, καλά είσαι? Αγόρι μου είσαι. Ναι, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο μισό. Τι γίνεται? Ούτε για πλάκα. Πες ότι θα έρθουν οι κάμερες να κάνω κανένα καλό χτένισμα. Χαίρετε λοιπόν, οι έρευνες προχωράνε με γοργό ρυθμό. Και πιστεύουμε ότι σε λίγο καιρό θα είμαστε έτοιμοι να πούμε με ακρίβεια που βρίσκονται. Που βρίσκονται τα παιδιά? Όχι, που βρίσκονται έρευνες, θα πούμε. Τέλεια, τέλεια.
Εμένα πάλι δεν μου φάνηκε έτσι, αλλά αν επιμένεις. Μην το συζητάς, πήγε καλύτερα από ό,τι το φανταζόμουν. Λοιπόν, πάω να μοντάρω να το έχω έτοιμο για το βράδυ. Θα το βάλεις σήμερα τελικά. Σήμερα! Και θα δεις, θα μας τρελάνουνε στα τηλέφωνα. Αμήν, Παναγία μου, αμήν. Επιτέλους, θα φάμε. Ναι. Έπρεπε να έχεις πουλήσει το παλιό ρολόι σου από την πρώτη μέρα. Πολύ άργουνο, μας είναι πολύ άργουνο. Μέσα, ναι. Κοίτα εκεί. Α, μας δείχνει. Γιατί μας δείχνει όμως. Γιατί μας ψάχνουν, να μας ψάχνουν. Ναι, εντάξει, αγάπη μου, ρέμισε, μην κάνεις έτσι. Τώρα θα μας βρουν. Αγάπη μου, αυτές τις φωτογραφίες είναι τόσο παλιές, ούτε εγώ καλά καλά μας αναγνωρίζω, ρέμισε. Τηλέφωνα. Από πού? Tonight, I've got a new song I present to you. Oh.